Αυξημένος ο αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Κυριακή, όμως όχι η αντιπροσωπευτικό της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας, ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ. Διψήφιο αριθμό κρουσμάτων κατέγραψε για ακόμη μία μέρα η Αχαΐα και είναι από τα υψηλά ποσοστά σε σχέση με άλλες περιοχές σε αναλογία πληθυσμού. Οι νοσηλείες ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία της Πάτρας είναι σε σταθερή κατάσταση και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο του Ρίου είναι 10 άτομα στην απλή κλινική και 2 στη ΜΕΘ, ενώ στον Άγιο Ανδρέα 14 στην κλινική και 1 στη ΜΕΘ. Αυτό που ουσιαστικά μας ανησυχεί αυτό το χρονικό διάστημα είναι ότι είμαστε στο άνοιγμα της αγοράς και βλέπουμε μία τάση χαλάρωσης του πληθυσμού και αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτή την εποχή. Μέχρι να τελειώσει ο εμβολιασμός και να πετύχουμε την ανοσία ουσιαστικά του πληθυσμού, θα πρέπει να είμαστε σταθεροί στην τήρηση των μέτρων. Τυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις μεταλλάξεις του βρετανικού τύπου, το οποίο ουσιαστικά τι δείχνει, δείχνει ότι έχουμε μία αυξημένη μεταδοτικότητα. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι έχουμε και ένα τεράστιο πρόβλημα σαν χώρα με τις παραλαβές των εμβολίων. Μας ανησυχεί γιατί πρέπει ουσιαστικά να βρεθούμε μπροστά από τον ιό, μπροστά από τη μετάλλαξή του και όχι πίσω. Δεν βοηθάει και η χαλάρωση του κόσμου αυτή τη στιγμή, άρα σίγουρα θα βιώσουμε ένα τρίτο κύμα, σίγουρα μέχρι το Μάρτιο. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί τονίζουν πως θα πρέπει οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αυτή την περίοδο με την αγορά ανοιχτή, τη θερμοκρασία να έχει πέσει και τη νέα μετάλλαξη του ιού να είναι ήδη στη χώρα μας.